Όχι, έχει αρχίσει και έχει φύγει το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών, έχει επιστρέψει στα χωράφια του. Είμαστε σε εξέλιξη, θα παρακολουθήσουμε και τα σημερινά. Τι υπάρχει, με τις συνδέσεις που θα κάνουμε ανά την Ελλάδα. Τι άλλο έχουμε σήμερα. Η αξιολόγηση πάλι αρχίζει. Έτσι δεν είναι, αρχίζει πια και συζητιέται με μεγάλη ένταση. Συνδέεται, δεν συνδέεται με το προσφυγικό, που θα πάει, αρχίζουν διάφορες φωνές και αναπτύσσονται, και αυτό είναι. Και υπάρχουν απόψεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, κάποιοι που λένε ότι πρέπει να συνδεθεί, και κάποιοι που λένε ότι είναι τραγικό λάθος να κάνει τέτοιες συνδέσεις. Κοίταξε, επισήμως πρέπει, δεν βγαίνει κανένας να το πει. Ναι. Κανένας. Κανένας δεν βγαίνει να λέει πρέπει να το ενώσουμε. Ωστόσο, λένε ότι αν όμως τα πράγματα είναι έτσι δύσκολα, θα πρέπει τότε να. Θα τα δούμε όλα αυτά. 87 χρονών. 87 χρονών τι. Εντάξει. Όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, αλλά τον βλέπεις όμως πώς είναι ντυμένο σήμερα, πρωί-πρωί. Έχει φτρώσει το κόκκινο χαλί. Όχι, δεν έχει κοιμηθεί καθόλου. Ήρθε κατευθείαν το κόκκινο χαλί να μας πει τα νέα από εκεί. Η ολοκλήρωση του Σιού Βαρθολομαίου από το σπίτι μας, γιατί μια απόσταση αεροπλανική δεν θα μας βόλευε σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, ήταν τελικά η χρονιά του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αλλά ήταν και μια χρονιά που, επειδή ακριβώς την ήταν πάρα πολύ αδύναμες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το πού ακριβώς θα γύρει η βάρκα και ποιο θα πάρει τα. Πες γιατί μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για τα Όσκαρ, γι' αυτό λόγο και θεματικά σωστά ήρθαμε σήμερα μέχρι στιγμής. Ο Λεωνάρντο λοιπόν Ντικάπριο είναι ο μεγάλος νικητής, όπως και ο Αλεχάνδρο Γκονθάλες Ινιάρη του στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας. Η επιστροφή δεν ήταν όμως η ταινία η οποία ξεχώρισε στα φετινά Όσκαρ, γιατί το Spotlight με μόλις 2 Όσκαρ βγήκε η ταινία της χρονιάς. Μια ταινία την οποία τη συζητήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για τα πολλά μηνύματα τα οποία μέσα από αυτήν την ταινία έχουν περάσει. Η Αλίσια Βικάντερ στο Όσκαρ. Πες μας δύο κουβέντες για την υπόθεση αυτής της ταινίας. Να πούμε λοιπόν το ότι μας πηγαίνει στο περίπου μια δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω πίσω, όταν η εφημερίδα Boston Globe κάνει μια μεγάλη έρευνα πάνω στο θέμα της παιδοφιλίας και των ιερέων, πάνω στο θέμα αρκετών βιασμών που έχουν επιτελεστεί. Ένα δύσκολο θέμα, έτσι, ναι. Ακριβώς. Η διαφορετικότητα αυτής της ταινίας από τις υπόλοιπες που την κάνει κιόλας να ξεχωρίσει είναι ακριβώς το ότι δεν καταπιάνεται με συναισθηματικά με το θέμα, με έναν αντρακρίδερφο τρόπο όπως θα μπορούσαν οι περισσότερες ταινίες. Η διαφορετικότητα αυτής της ταινίας που την κάνει και τόσο όμορφη είναι το ότι τη βλέπουμε από την πλευρά των δημοσιογράφων, ότι βλέπουμε από μια απόσταση το πώς αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκαλύψουν τα γεγονότα. Χωρίς να συγκαλύψουν καμία απολύτως κατάσταση. Και πόσοι τους φρενάρουν, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Είναι συγκινητικοί ανθρώπινοι, είναι ήδη στις ελληνικές αίθουσες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι έχω μάθει και όλο το πρώτο Σαββατοκύριακο. Καθόλου αδικαιολόγητα, και φαντάζομαι ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα συνεχίσει ακριβώς αυτή η πορεία. Ο γιος του Σαούλ έφυγε με το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ο Ένιο Μωρικόνε, το πρώτο του πραγματικά Όσκαρ μετά από το τιμητικό που έχει πάρει, σε μια πολύ συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ένας άνθρωπος που μάλιστα πήρε και το πρώτο του αστέρι στην λεωφόρο του Χόλιγουντ πριν από λίγες ακριβώς ημέρες. Μια χρονιά λίγο παράξενη, μια χρονιά λίγο αδιάφορη, μια χρονιά που δεν ξεχώρισαν πραγματικά ταινίες. Ίσως ήταν το καλύτερο μοίρασμα που μπορούσε να γίνει. Ο Ντικάπριο δίκαια. Όχι, δεν είναι δίκαιο ο Ντικάπριο φέτος. Υπήρχαν πολύ καλύτεροι σε αυτήν την κατηγορία. Απλά όταν καθυστερεί πάρα πολύ ένα βραβείο, συνήθως το παίρνουμε σε λάθος ταινία. Είναι το ίδιο που έχει γίνει με την Κέιτ Μπλανσέτ πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχε πάρει το πρώτο της Όσκαρ για το Aviator, ενώ πραγματικά θα έπρεπε να το έχει πάρει από το Elizabeth. Μάλιστα. Σιλβέστερ Σταλόνε, λέει, τον περιμένανε φέτος. Τον περιμένανε, τώρα εντάξει, ήταν ένα ανέκδοτο αυτό το πράγμα, το περιμένανε. Πάντως είχε ακούσει πολύ το εγώ. Υπήρχε ένα μεγάλο μπαζ, σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ κοντά στην τελική ψηφοφορία. Ακριβώς γιατί αρέσει και στην Αμερική να επιβραβεύουν τα λάθη τους, ναι, ή να επιβραβεύουν τα πάθη τους. Ήταν κάπου εκεί στο ενδιάμεσο. Καλύτερα λοιπόν πάρει προς Σταλόνε, δεν έφυγε με το Όσκαρ, θα προσπαθήσει λίγο παραπάνω και όπως μάλιστα διατυπώθηκε από το Αμερικάνικο δίκτυο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θα είναι καλό να επιλέγει και ρόλους που δεν έχουν ομιλία. Τώρα που είδα λευκό φόρεμα, όλα λευκά ήταν εκεί στο Όσκαρ. Όχι, να κοίτα εδώ. Όχι, όχι, εδώ πέρα υπήρχαν πάρα πολλά. Καλά, μιλάω για τις αντιθέσεις που υπήρξαν σε σχέση με τη συμμετοχή. Όλα λευκά, όχι, είναι το. Νομίζω ότι το είπες πάρα πολύ εύστοχα και συγγνώμη, όταν δεν έχεις κοιμηθεί, δεν τα πιάνεις κατευθείαν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, αλλά να σου πω κάτι πάρα πολύ πετυχημένο που έγινε για να σχολιαστεί ακριβώς αυτό το color blind της Επιτροπής, το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Βγήκε ένα πάρα πολύ αστείο βίντεο από τον Steven Spielberg, όπου υποτίθεται ότι προτείνει σε έναν ηθοποιό να παίξει το ρόλο του Μπάρακ Ομπάμα. Αυτός ο ηθοποιός είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, που είναι μια τραγική αντίθεση και νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα κοινωνικά σχόλια που μπορούσαν να κάνουν για την τελετή. Πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά δεν ήταν αδικαιολόγητο ότι δεν υπήρχαν Αφροαμερικανοί στην Ακαδημία, δεν υπήρχαν καλές ερμηνείες. Και το να χωρίζουμε τώρα και τις κατηγορίες ανθρώπων με βάση το χρώμα, ακόμα και αυτό ρατσιστικό εμένα μου φάνηκε. Ναι, καταλαβαίνω.
είναι το πώς ακριβώς θα δεις την υπόθεση. Πάντως ήταν μια μέτρια χρονιά κινηματογραφικά, χωρίς να έχουν ξεχωρίσει πραγματικά κάποιες ταινίες. Τα Όσκαρ είναι το επισφράγισμα αυτού ακριβώς που λέω για φέτος. Ποιος ξέρει, όταν θα γίνουν 89 ετών, ίσως οριμάσουν διαφορετικά. Ίσως. Ο μικρός που χαιρετάει. Ο μικρός είναι ο συμπροταγωνιστής της Μπρι Λάρσον που έφυγε με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Αυτό είναι ένα Όσκαρ που πραγματικά δεν είναι αδικαιολόγητο. Για την ταινία The Room, το δωμάτιο, μια ακόμα ταινία που προβάλλει σε ελληνικές αίθουσες. Εμπνευσμένο από τα γεγονότα που ίσως θυμόμαστε και εμείς ειδησιογραφικά. Πολλές ταινίες έχουν να κάνουν πραγματικά με την ειδησιογραφία αυτή τη χρονιά. Πριν από κάποια χρόνια, με έναν άνθρωπο που είχε φυλακίσει μια κοπέλα στο διαμέρισμά του, την είχε βιάσει, είχε κάνει κιόλας παιδί μαζί της και μετά από πάρα πολλά χρόνια βρήκε τον δρόμο της προς την ελευθερία. Εμπνευσμένο λοιπόν από αυτή την ιστορία, μια ταινία μυθοπλασίας με πραγματικά αισθήματα που η πρώτη μία ώρα και κάτι είναι όλοι μέσα σε ένα δωμάτιο και γι' αυτό λέγεται και ένα δωμάτιο, πώς μια μητέρα μεγαλώνει το παιδί της, όχι μέσα από την σχηματική ασφάλεια που θα μπορούσε να είχε το παιδί της, αλλά προσπαθώντας να το πείσει ότι αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος. Συγκινητική, ανθρώπινη, με πραγματική ομορφιά. Και οι δύο ταινίες που μάλιστα βραβεύτηκαν και οι δύο ταινίες που ήταν στο φεστιβάλ του Τορόντο. Έτσι, αυτό το φεστιβάλ κάτι παρότι ξεχωρίζουν τα οσκαρικά δημιουργήματα. Και γι' αυτό τον λόγο ίσως και εγώ πίστευα ότι η επιστροφή δεν θα φτάσει να πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας, γιατί δεν ήταν στο Τορόντο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι, ακόμα συνεχίζεται? Όχι, μόλις ολοκληρώθηκε. Τελείωσαμε. Εσύ όμως τα μάζεψες. Τα μαζεύσαμε και πλάνα και ωραίες παρουσίες, φαντάζομαι. Και βεβαίως τα καλλιτεχνικά αυτά. Να μας τα πεις αναλυτικότερα αργότερα. Αν και εφόσον θέλετε, στην παρέα σας θα είμαι. Ούτε συζήτηση. Βεβαίως και σας θέλω. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.